και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος και εδώ στο κανάλι μας ανεβάζουμε διάφορα βίντεο, διάφορα vlogs, αναρτήσεις με βίντεο που έχουν σχέση με την ψυχοεκπαίδευση και τις ανθρώπινες σχέσεις. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, πατήστε like. Λοιπόν, έλατε να πιούμε μαζί ένα φραπέ σήμερα και να μιλήσουμε για το αχάλασε ο κόσμος, τι συνιστά σχέσεις το 2022. Και αφορμή για αυτή τη συζήτηση θα είναι ιστορίες τριών γυναικών. Διαβάζω την πρώτη. Θέκλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Συγγνώμη για τον ελληνικό, σε νιώθω σαν κόρη μου. Αυτές οι τρεις κυρίες είναι και οι τρεις μεγαλύτερες από μένα. Εγώ είμαι στα 47. Παρακολουθώ τα βιντεάκια που ανεβάζεις και με δυναμώνω ψυχικά και νοητικά. Χαίρομαι. Έχω μια απορία. Είμαι 65 χρονών. Μόνη από χειρία 8 χρόνων και όποιος άνδρας με έχει πλησιάσει γύρω από την ηλικία μου θέλει μόνο σεξ και όχι συντροφικότητα. Join the club, my dear. Καλώς όρισες στο σύγχρονο χώρο του dating, των γνωριμιών και των σχέσεων. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι σε αυτή την ηλικία, δηλαδή άνθρωποι γύρω από την ηλικία της 65 και λίγο κάτω, 65 και λίγο πάνω, πώς είναι δυνατόν άνθρωποι σε αυτή την ηλικία να μην θέλουν τη ζεστασιά της σχέσης και θέλουν μόνο σαρκική επαφή και όταν τους σηκωθεί, όχι σε δικιά μου εσύ. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το υπονοούμενο. Το ξαναδιαβάζω. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι σε αυτή την ηλικία να μην θέλουν τη ζεστασιά της σχέσης και θέλουν μόνο τη σαρκική επαφή και αυτή φυσικά όταν τους σηκωθεί. Μέσα σε αυτούς και παντρεμένοι και σε άλλες σχέσεις. Welcome to 2022. Καλώς όρισες το 2022. Όταν τους λες τι θέλεις εσύ, λένε ότι είσαι επιστοδρομική. Και σήμερα ευδοκιμούν οι ελεύθερες σχέσεις. Είμαστε πίσω από τον κόσμο εμείς. Πίσω από τον κόσμο. Σήμερα ευδοκιμούν οι ελεύθερες σχέσεις. Οι παρολίγων σχέσεις. Τι θα γίνει με εμάς που δεν αντέχουμε τη μοναξιά και θέλουμε ψυχική επικοινωνία? Σίγουρα εσείς ή εμείς που δεν αντέχουμε τη μοναξιά και θέλουμε ψυχική επικοινωνία δεν θα τη βρούμε στους άντρες οι οποίοι είναι φαν των ελευθέρων σχέσεων, οι οποίοι ψάχνουν μόνο σεξ και τίποτα περισσότερο, και αυτό, όπως είπες, ευστοχά όταν μπορούν. Μάλιστα, εδώ θέλω να πω ότι οι άνδρες οι οποίοι βρίσκονται σε μονογαμική σχέση, όπως ένας γάμος, σε μια μακροχρόνια μονογαμική σχέση, στην οποία υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία, συνδεσιμότητα και τρυφερότητα, και σε αυτές τις ηλικίες, άνω των 60, μπορεί να έχουν εξαιρετική σεξουαλική λειτουργικότητα. Πολύ καλύτερη από αυτή που μπορεί να έχουν ελεύθεροι στοχαστές ή ελεύθεροι εραστές στην ίδια ηλικία με αυτούς. Γιατί όλες οι μελέτες της ψυχολογίας υγείας δείχνουν ότι οι άνδρες, ειδικά στην τρίτη ηλικία, που βρίσκονται μέσα σε γάμο, έχουν πολύ καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία από αυτούς που είναι εκτός γάμου, που δεν έχουν σύντροφο, που δεν έχουν μόνιμη σύντροφο, που δεν έχουν σταθερό ερωτική παρτενέρ με τον οποίο να συνδέονται ή με την οποία να συνδέονται με δεσμούς αγάπης. Έτσι, just saying. Ενώ όλες αυτές οι μελέτες της ψυχολογίας της υγείας δείχνουν ότι για τις γυναίκες ο γάμος είναι βλαβερός στη ψυχική και σωματική τους υγεία. Δηλαδή, καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία έχουν οι χήρες, οι διαζευγμένες, οι single, αυτές που δεν έχουν παντρευτεί ποτέ και έχουν βρεθεί μέσα σε σχέση ποτέ, παρά οι παντρεμένες. Και είναι πάρα πολύ αστείο ότι εμείς οι γυναίκες, ενώ είναι καταφανές ότι επιβαρυνόμαστε πολύ σωματικά και ψυχικά από ένα γάμο και τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, τον επιζητούμε τόσο πολύ, τόσο διακάως, όχι όλες, αρκετές. Ενώ οι άνδρες που επωφελούνται ψυχικά και σωματικά από ένα γάμο ή μια μακροχρόνια δέσμευση, πιο συχνά την αποφεύγουν. Ξαναλέω, όπως έχω πει πολλές φορές εδώ στα βίντεο μας, δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο και το φύλο ενός ανθρώπου δεν καθορίζει ούτε την προσωπικότητα του, ούτε το χαρακτήρα του, ούτε τις ηθικές επιλογές που παίρνει στη ζωή του. Λοιπόν, άρα εσείς ή εμείς που δεν αντέχουμε τη μοναξιά και θέλουμε ψυχική επικοινωνία, δεν θα τη βρούμε μέσα από μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο γύρω στην ηλικία μας, ή και πιο μικρό ή και πιο μεγάλο. Θα προσπαθήσουμε να τη βρούμε χτίζοντας ουσιαστική σχέση με τον εαυτό μας μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας και χτίζοντας ουσιώδεις, βαθιές, γνήσιες, ειλικρινείς σχέσεις με φίλες και φίλους. Πλατωνική, βαθιά πνευματική φιλία. Και αν είμαστε τόσο τυχεροί ώστε να έχουμε και συγγενείς με τους οποίους να μπορούμε να έχουμε υγιείς σχέσεις και υγιή φιλία, ακόμη καλύτερα. Για παράδειγμα, γνωρίζω περιπτώσεις που δύο αδέρφια μεταξύ τους μπορεί να έχουν μια βαθιά φιλία. Και αυτή η βαθιά φιλία να τους καλύπτει συναισθηματικά την ανάγκη τους για συνδεσιμότητα. Ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα ή δύο στενούς φίλους, πραγματικούς φίλους, αληθινούς φίλους και οι φίλοι τους να τους καλύπτουν και αυτοί να καλύπτουν στους φίλους τους τις ανάγκες τους για επικοινωνία και συνδεσιμότητα. Δεν λέω να μείνουμε μόνο με φίλους, δεν λέω να κάνουμε παρέα μόνο με τους συγγενείς μας, αλλά λέω ότι η άμεση ανάγκη για συνδεσιμότητα, η άμεση ανάγκη για ασφαλή συναισθηματικό δεσμό δεν μπορεί να εκπληρωθεί μέσα από τις ερωτικές σχέσεις εύκολα στις μέρες μας, άρα δεν ρίχνουμε... Πώς το λένε, δεν ρίχνεις όλα τα αυγά σου ένα καλάθι, δεν βάζεις όλα τα αυγά σου ένα καλάθι. Στοχεύουμε και ποντάρουμε και στη δημιουργία ή τη διατήρηση υγιών φιλικών σχέσεων. Λέει η κυρία αυτή η οποία είναι 65, έχω χάσει την ελπίδα της συντροφικότητας, πείθω τον εαυτό μου να συνηθίζω τη μοναξιά. Καλύτερα από το να πείθεις τον εαυτό σου να συνηθίζει τη μοναξιά, να επιλέξεις συνειδητά να μετατρέψεις τη μοναξιά σου σε μοναχικότητα. Στην ηλικία μου δεν βάζω προτεραιότητα το σεξ και το λέω αυτό, έρχεται μετά όταν ταιριάζει στα υπόλοιπα. Συγγνώμη για την ενόχληση, ήθελα κάπου να τα πω να με καταλαβαίνω. Με σεβασμό και εκτίμηση στο πρόσωπό σου, για να σε έχει ο Θεός καλά και όλη την οικογένειά σου. Ευχαριστώ αγαπημένη μου. Σου στέλνω μια φωτογραφία χωρίς να την έχω φτιάξει. Έχω αρχίσει και χάνω την αυτοεπίθεση μου ότι δεν αξίζω για κάτι καλό. Και βλέπω μια κυρία ωραιότατη. Ωραιότατη. Θα μπορούσες κάλλιστα να τη βάλεις και για 50 ετών, όχι 65. Τι ρωτάω εγώ. Με τον μακαρίτη τον άνδρα σου περάσατε καλά. Μου λέει ναι. 3 χρόνια ήμασταν καλά. Υπήρχε σεβασμός και αγάπη και δυστυχώς πέθανε ξαφνικά. Από καρδιακό επεισόδιο. Ίσως και γι' αυτό τα ονειρεύομαι αλλιώς από αυτά που προσφέρουν σήμερα. Υποφέρω γιατί δεν μπορώ να κάνω εκπτώσεις σε αυτά που πιστεύω. Λοιπόν, τουλάχιστον να σκέφτεσαι ότι εσύ είχες την τύχη να ζήσεις 30 καλά χρόνια μέσα σε μια υγιή σχέση. Είσαι πολύ πιο τυχερή από πολλές άλλες κοπέλες οι οποίες μπορεί να είναι στην ηλικία σου ή μπορεί να είναι και πιο μικρές από σένα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 47, μπορεί να είναι 50, μπορεί να είναι 52, 53, μπορεί να είναι 36, μπορεί να είναι 38, μπορεί να είναι 40. Οι οποίες δεν είχαν καν την εμπειρία να ζήσουν για 30 ολόκληρα χρόνια μέσα σε μια υγιή σχέση. Να χαίρεσαι γι' αυτό. Και σου προτείνω να καταφεύγεις τις θετικές αναμνήσεις που έχεις από τον γάμο σου για να παίρνεις παρηγοριά όταν νιώθεις ότι δεν αξίζεις και δεν είσαι αξιαγάπητη και δεν αξίζει για κάτι καλό, να θυμάσαι ότι ναι, βεβαίως αξίζω για κάτι καλό και βεβαίως νιώθω ευγνώμων που έχω ζήσει κάτι καλό για 30 χρόνια. Παράμεινε όμως στο κανάλι μας, άκουγε τις ιστορίες μας, μπορεί να καταλάβεις περισσότερα για τον εαυτό σου και για τους άλλους. Και επειδή έχουμε και το playlist για το πώς διαχειρίζουμε μια νέα γνωριμία φλερτ, παρακολούθα το και αυτό, γιατί που ξέρεις μπορεί να βρεθεί ένας κατάλληλος άνθρωπος στον δρόμο σου και να τον καταλάβεις ότι είναι κατάλληλος, γνωρίζοντας όλες τις κόκκινες σημαίες για τις οποίες μιλάμε στα βίντεο, που είναι πολλά τα βίντεο στο κανάλι μας, είναι 3.000 και πάνω, και όλες τις πράσινες σημαίες για τις οποίες μιλάμε λιγότερο, γιατί δυστυχώς στην εποχή μας είναι περισσότερες οι κόκκινες από τις πράσινες σημαίες. Ζούμε σε μια εποχή όπου συνήθως γνωρίζουμε ανθρώπους που είναι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζουμε είναι κατάλληλοι, παρακατάλληλοι. Πάμε στη δεύτερη ιστορία τώρα. Γεια σου αγαπημένη μου Θέκλα. Είμαι μια συνεξαρτώμενη 57 χρονών. Χωρισμένη εδώ και 15 χρόνια και με μια μικρή κρίση ηλικίας τελευταία. Με αρκετά παραπανήσια κιλά είχα φτάσει τα 154, αλλά μέχρι στιγμής έδιωξα 46. Μπράβο. Άρχισα προχθές και γυμναστήριο. Είχα να κάνω σχέση εδώ και 4 χρόνια. Πριν 2 μήνες μπήκα σε σελίδα γνωριμιών και γνώρισα ένα μικρότερο μου κατά 10 χρόνια. Μια χαρά. 2 μήνες φουλ αγάπη, ενώ μια χαρά η διαφορά ηλικίας. 2 μήνες φουλ αγάπης και λουλούδια. Ήρθε και μια φορά από άλλη πόλη που μένει στη δική μου. Η πόλη που μένει αυτός με την πόλη που μένει εσύ είναι περίπου 2 ώρες απόσταση. Ελεύθερος, έπεσα της αγάπης του και των όμορφων στιγμών, ενώ μιλούσαμε καθημερινά με μηνύματα, βιντεοκλήσεις και τηλέφωνο. Πριν μια εβδομάδα άρχισαν να μειώνονται και μου είπε ότι έχει μια μικρή κατάθλιψη. Μπούρδες. Μετά μου είπε ότι προσπαθεί η αδερφή του να το τα ξαναφτιάξει με την πρώην του. Μπούρδες. Ένας που λέει ότι αγαπά κάποιον το αποδεικνύει. Τελικά με άφησε στα κρύα του λουτρού και εγώ πρέπει να μαζέψω τα κομμάτια μου. Πάντα εξαρτιόμουν από αγάπες και λουλούδια, ακόμα και μέχρι τώρα που γέρασα, μυαλό δεν έβαλα. Πρώτα απ' όλα δεν γέρασες και δεύτερο σε όλες τις ηλικίες εξακολουθούμε να είμαστε ανθρώπινα όντα, εξακολουθούμε να είμαστε ερωτικοί άνθρωποι. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία για το να θέλει να ερωτευτεί κάποιος, να ερωτεύεται κάποιος ή να θέλει τη συντροφικότητα. Κανένα, απολύτως. Προχθές μιλούσα με μια αγαπημένη μου φίλη, η οποία είναι 70 κάτι, και μου λέει, γέρασα, άλλη αυτή που λέει, γέρασα μου λέει, αλλά είμαι σαν μικρό κορίτσι στην καρδιά. Και της λέω, οι ζωντανοί άνθρωποι έτσι είναι, μεγαλώνουν, αλλά είναι σαν μικρά κορίτσια στην καρδιά, σαν μικρά αγόρια. Νιώθω χαζή, αλλά και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Μου βγαίνει θυμός για μένα που πίστεψα, ξέρω, μέγα λάθος, και επίσης θέλω να τον εκδικηθώ και να το ξεμπροστιάσω. Μια απλή συμβουλή σου μόνο θέλω. Να το παίξω κυρία με αξιοπρέπεια ή να πάω ξαφνικά μπροστά του και να τα πω στα μούτρα να πάει να μπιμπιμπιμπι, να. Συγγνώμη για τον πολύτιμο χρόνο σου και ευχαριστώ. Καλό βράδυ και πάλι συχνά. Της λέω κι εγώ να του στείλει σε μήνυμα ό,τι νιώθεις. Ξέχεσαι τον, ξεμπρόσχεσαι τον κανονικότατα. Και εδώ θα μοιραστώ μαζί σας ένα inside joke, ένα εσωτερικό ανέκδοτο που έχουμε με τις λίγες φίλες που έχω. Οι λίγες στενές μου φίλες και οι στενοί μου φίλοι ξέρουν ότι όταν εγώ χωρίζω, είτε από γάμο, είτε από μακρόχρονη γνωριμία, είτε από λιγοήμερη γνωριμία, ακόμη και του στυλ, βγαίνω ραντεβού, συζητάμε, μιλάμε και στο τέλος καταλήγουμε να μην γίνει κάτι. Έχω την τάση και τη συνήθεια και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο ψυχικά. Να τα λέω ίσια και τσεκουράτα και χύμα στον άνθρωπο ο οποίος είτε μου έχει κάνει κάτι που σου έχει κάνει σαν αυτός, είτε δεν μου έχει κάνει τίποτα, αλλά έχει σπαταλήσει τον πολύτιμο χρόνο. Τις λέμε θέκλιες απαντήσεις ή θέκλια μηνύματα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τελειώσει μια γνωριμία, μια απόπειρα γνωριμίας, μια σχέση, μια απόπειρα σχέσης, χωρίς να πω 1, 2, 3, 4. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι, λέγοντας ξεκάθαρα, ξεκούτσουλα που λέμε στην Κυπριακή Διάλεκτο, λέγοντας ξεκάθαρα τις σκέψεις σου και τις απόψεις σου σε σχέση με το τι συνέβηκε, τα βγάζεις από μέσα σου, εκφράζεις τα όποια συναισθήματά σου. Δεν είναι και αυτό να γίνει με κακή τραχία. Μπορεί να γίνει με πολύ ευγενικό λόγο, αλλά ξεμπροστιαστικό λόγο. Και επίσης, όταν τα πεις και ξεμπροστιάσεις τον άλλον, την άλλη, τότε εκμηδενίζεις οποιαδήποτε πιθανότητα να ξαναγυρίσεις ή να ξαναγυρίσει. Δηλαδή το κόβεις μια και καλή. Έχω τη γνώμη ότι όταν επέρχεται μία ρήξη σε μία γνωριμία, σε μία σχέση, δεν πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι και να τα κρατάμε μέσα μας και να προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί και να μην λέμε την αλήθεια μας στο άλλο πρόσωπο, το οποίο αν μη τι άλλο έχει κατασπαταλήσει πολύτιμο χρόνο δικό μας ή μας έχει δώσει ψεύτικες προσδοκίες, έχει υποκριθεί ότι είναι κάποιος που δεν είναι. Και σας είπα, είναι inside joke, είναι αστείο μεταξύ μας ότι έστειλες μήνυμα. Γιατί ξέρω θα στείλω ένα μήνυμα το οποίο τσακίζει κόκαλα χωρίς να έχει μέσα βρισχές, χωρίς να έχει μέσα υπερβολές. Είναι, τα μηνύματα που στέλνω πάντα αφορούν και εμένα. Σας διαβάσω ένα που έχω στείλει πρόσφατα να γελάσετε. Λοιπόν, ήταν μία περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος είχε μπει σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, με τον οποίο μιλούσαμε 3-4 εβδομάδες, βγήκαμε και 2 ραντεβού και ήταν too good to be true, ήταν πολύ καλός για να είναι αληθινός ο τρόπος που επικοινωνούσε, με ευγένεια, με σεβασμό, έκανε τις κατάλληλες ερωτήσεις, δεν έκανε καμία απολύτως κίνηση κλπ. Λοιπόν, και μετά που μου σπατάλησε 3,5 εβδομάδες να μου στέλνει μηνύματα, ευγενικά, με ωραία λόγια, φωτογραφίες όχι πονηρές και αυτά, σε κάποια φάση μου λέει έχω φτάσει στη διαπίστωση ότι τις τελευταίες εβδομάδες νιώθω ανήσυχος και έχω εσωτερική μάχη για το αν θέλω να προχωρήσω με τη ζωή μου ή όχι. Και έχω φτάσει στην απάντηση ότι είναι όχι. Αυτός ο άνθρωπος είχε χωρίσει πριν κάποια χρόνια και από ό,τι μου είπε είναι τελειωμένος με τη σχέση εκείνη του γάμου του, ότι τελείωσε, ότι δεν τον αφορά, ότι δεν τον ενδιαφέρει, ότι είναι αφοσιωμένος στη δουλειά του, στην ανατροφή των παιδιών κλπ. Είσαι ένα υπέροχο πρόσωπο, τόσο ευγενικό και φροντιστικό, ένα πρόσωπο το οποίο νιώθει εύκολα να μιλήσει κανείς μαζί σου, είσαι κατανοητική και ανοιχτόμυαλη και γι' αυτό νιώθω ότι μπορώ να είμαι ανοιχτός και έντιμος μαζί σου. Μιλάμε τώρα μετά από ένα μήνα που μου στέλνουν μηνύματα ευγενικότατα, στα αγγλικά, δεν είναι Κύπριος, στα αγγλικά μιλούσαμε, καλημέρα γλυκιά μου, πώς είσαι, τι κάνεις, εύχομαι να έχεις μια καλή μέρα, μου λέγε τα προγραμματά του, αυτά. Φυσικά εγώ κρατούσα και 2-3 πισίνες επειδή έβλεπα ότι απέφευγε να συναντηθούμε και ότι τις 2 φορές που συναντηθήκαμε ήταν έτσι naturally distant, physically distant, ήταν έτσι απόμακρος όσον αφορά την οποιαδήποτε σωματική επαφή, δηλαδή ούτε καν το χέρι δεν μου έπαιξε, πόσο μάλλον οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, θέλω τα καλύτερα για σένα, αλλά σε επίπεδο σχέσης εγώ δεν μπορώ να προχωρήσω μπροστά. Αυτό υπήρξε το χειρότερο πράγμα που έπρεπε ποτέ στη ζωή μου να γράψω. Σκέφτηκα να σου τηλεφωνήσω και να σου τα πω, αλλά ένιωσα ότι αυτό θα ήταν ακόμη δυσκολότερο να το κάνω και βάζει και μια λυπημένη φατσούλα. Γενικά λέει πολλές λυπημένες φατσούλες αυτό το μήνυμα. Ποτέ δεν θέλω να πληγώσω ή να απογοητεύσω κανένα. Έτσι νομίζω, γνωρίζοντας τα δικά μου, τους δικούς μου εσωτερικούς αγώνες, αυτό είναι για το καλύτερο. Εύχομαι να βρεις κάποιον ο οποίος είναι ένα πολύ καλό τέριασμα για σένα. Εν τω μεταξύ, εγώ του είχα γράψει το προηγούμενο βράδυ και απάντησε το πρωί. Okay, understand. No need to text back. Εντάξει, καταλαβαίνω. Δηλαδή, έχω καταλάβει από τη συμπεριφορά σου ότι δεν ενδιαφέρεσαι ή οτιδήποτε. Δεν ανάγκη να μου στέλνεις μήνυμα πίσω. Και εγώ όταν ξυπνάω το πρωί και το βλέπω αυτό, τσαντίστηκα. Το μήνυμα που μου στείλε το πρωί και το λέω, πραγματικά φίλε, κάνε θεραπεία, κάνε ψυχοθεραπεία και οπωσδήποτε βγάλε τον εαυτό σου έξω από τις εφαρμογές γνωριμιών. Αυτό που έκανες ήταν ολοκληρωτικά ανέντιμο και χωρίς σεβασμό. Να μου σπαταλήσεις το χρόνο μου όπως αυτό. God bless you, ο Θεός να σε ευλογεί. Σίγουρα υπήρχε ένας πνευματικός λόγος για μένα να πάρω αυτό το μάθημα και σου είπα να μην μου στείλεις μήνυμα πίσω για κάποιο λόγο. Δεν ήθελα να σου πω καμιά σκληρή αλήθεια. Να σου πω ότι ο τρόπος που χειρίστηκες αυτή την κατάσταση μαζί μου ήταν πραγματικά τοξικός. Μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου ότι είσαι ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός άνδρας και ένας ήρωας, γιατί μου λένε ότι όλοι οι φίλοι του λένε τι καλός άνθρωπος που είναι και τι ήρωας που είναι κλπ. Δεν είσαι. Έχεις δείξει έλλειψη σεβασμού σε έναν συνάνθρωπο σου. Εντάξει, έχεις τα θέματα σου και τους εσωτερικούς αγώνες, κατανοητό. Πήγαινε στη θεραπεία. Μην παρουσιάζεις τον εαυτό σου σε εφαρμογές γνωριμιών με μία παρουσίαση που είναι misleading, δηλαδή που άλλο δείχνεις από αυτού που πραγματικά είσαι. Και εντάξει, ήμουν και λίγο πιο σκληρή. Θεέ μου, λέω, OMG, oh my God, είμαι εντελώς αηδιασμένη από πόσο εγωκεντρικός και μη έντιμος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος στο τέλος, να φανεί στο τέλος, και έβαλα ότι έχω μείνει άφωνη. Ο λόγος που το έκανα αυτό, το έκανα γιατί ήθελα όντως να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή μετά από αυτό το μήνυμα δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να ξανακάνει μια απόπειρα, να ξανακάνει μια προσπάθεια και να αρχίσει πάλι να έχει μια φαντασίωση της δημιουργίας μιας σχέσης μέσω του στέλνω ρομαντικά μηνυματάκια και στέλνω τραγουδάκια και στέλνω φωτογραφιούλες, ενώ στην πραγματικότητα προφανώς είμαι κολλημένος στο παρελθόν, δεν ξέρω εγώ τι υπέρδεμα έχει ο καθένας μέσα του, δεν με αφορά. Δεν πρόκειται να κάνω τζάμπα ψυχοθεραπεία. Όπως είπα και άλλες φορές, σε εφαρμογή γνωμιών γνωριστήκαμε, όχι στο χρυσό οδηγό. Αλλά όντως, όταν το κάνεις αυτό, όταν πεις την άποψή σου και όταν πεις την αλήθεια ότι γιατί έπαιξες με τα συναισθήματά μου, γιατί δημιούργησες προσδοκίες, γιατί πήρες το χρόνο μου τόσο πολύ, να με παίρνεις τηλέφωνο ή να μου στέλνεις μηνύματα ή να μου ζητάς να βγούμε έξω, ενώ δεν είσαι ξεκάθαρος μέσα σου αν μπορείς να προχωρήσεις και αν μπορείς να δημιουργήσεις μια σχέση μετά που χώρισες, για παράδειγμα. Έστω και αν έχει τόσα χρόνια που χώρισες. Όπως και να έχει, όταν το κάνεις αυτό, όταν ξεμπροστιέσεις τον άλλο στα μηνύματα, μετά μπορείς να ασχοληθείς με τα πραγματικά ουσιαστικά ζητήματα, που είναι να πενθήσεις την απώλεια και επίσης όντως να πάρεις τα πνευματικά μαθήματα που είχες να πάρεις από αυτή την ιστορία. Εγώ από αυτή την ιστορία έχω πάρει το εξής μάθημα. Ότι αν μιλάς με κάποιον για μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες, μετά βγείτε ραντεβού, στο ραντεβού κάθεται σε μια απόσταση ασφαλής από σένα, είναι ευγενικός, δείχνει ότι είναι κύριος, αλλά δεν δείχνει κανένα απολύτως ερωτικό ενδιαφέρον, το οποίο μπορείς να το καταλάβεις από τον τρόπο που σε κοιτάει κάποιος. Μπορείς να το καταλάβεις από τη γλώσσα του σώματος, μπορείς να το καταλάβεις από το αν επιχειρεί να σε αγγίξει, είναι επιχειρή να σε φιλήσει, χωρίς να σημαίνει ότι αν επιχειρούσε θα το επέτρεπε ή θα το είχε. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος ξεκάθαρα δεν ενδιαφέρεται ερωτικά για σένα. Μπορεί να θέλει να σε γνωρίσει καλύτερα για να υποφεληθεί από τις γνώμες σου και τις απόψεις σου που έχεις ως ψυχολόγος, εάν είσαι ψυχολόγος, ή μπορεί να προσπαθεί να ξεπεράσει το όποιο εσωτερικό του μπέρδεμα, το οποίο προφανώς είναι μπέρδεμα που έχει να κάνει είτε με κάποιο κόλλημα στο παρελθόν, είτε σε σχέση με το δικό του προσανατολισμό. Δεν μπορώ να γνωρίζω, ούτε θα βγάλω συμπεράσματα, γιατί δεν με αφορά. Αυτό που με αφορά όμως είναι ότι ναι, είπαμε να μην δίνουμε με τα μούτρα, ναι, είπαμε να μην πηγαίνουμε κατευθείαν στο σεξ, αλλά δεν υπάρχει καθόλου ερωτικό ενδιαφέρον, τότε κάτι πάει χ. Και επίσης το άλλο μάθημα που έμαθα είναι ότι αν δεν μας ελκύει εμάς ερωτικά κάποιος, παρόλο που λειτουργεί με τρόπους που φαίνεται ότι είναι, ρε παιδί μου, ενδιαφερόμενος για σένα, μπορεί να μην είναι καθόλου. Μπορεί να προσπαθεί να ελέγξει τον εαυτό του για να δει μην τυχόν και νιώσω και ξεπεράσω αυτό που έχω μέσα μου, είτε για κάποιο άλλο πρόσωπο του παρελθόν, είτε αυτή τη σύγχυση τη γενικότερη που έχω μέσα μου. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να ξεμπροστιάζουμε. Και δεν είναι ανάγκη το ξεμπροστιασμα που κάνουμε να είναι αισχρό. Εγώ ποτέ δεν έχω πει σε κάποιον είσαι μπιπ, είσαι μπιπ, είσαι καραμπιπ. Ποτέ δεν το έχω πει. Γιατί να το πω? Δεν υπάρχει λόγος να το πω. Μπορώ να πω, να χρησιμοποιήσω άλλες εκφράσεις. Αυτό που έκανες δεν ήταν έντιμο. Αυτό που έκανες δεν ήταν ειλικρινές. Αυτό που έκανες με έχει στενοχωρήσει και δεν θέλω να νομίζεις ότι φέρθηκες και σαν κύριος, γιατί φέρθηκες σαν ένας εξαιρετικά νόριμος άνθρωπος ή ένας πολύ εγωκεντρικός άνθρωπος ή ένας άνθρωπος που σε ενάρκησε. Μου έχει τύχει και αυτό. Να πω σε κάποιον, ο τρόπος με τον οποίο μιλάς μου φανερώνει ότι πιθανόν να είσαι ένας παραμελητικός νάρκισσος, γι' αυτό δεν θέλω να προχωρήσω σε γνωριμία μαζί σου, και να μου γράψει από κάτω στο μήνυμα. Έμαθες 5-6 φράσεις κλισέ και τις λες. Ναι. Μία ψυχολόγος που κυρία της ενασχόληση είναι τα ζητήματα ερωτικών σχέσεων και τα θέματα δυναμικής στο σχέσιο, όπως ναρκισσισμός και συνεξάρτηση, έμαθε 5-6 λέξεις κλισέ και τις λέει στον άψογο και άμομο τύπο, ο οποίος λειτουργεί και εξεφερειαφέρεται από τα πρώτα μηνύματα ότι λειτουργεί ναρκισσιστικά, κάνοντας επίκληση στο συναίσθημα, με μιζέρια, με διάφορα παράπονα κλπ. Πάμε τώρα στην τρίτη επιστολή. Αγαπητή μου Θέκλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, χαίρετε. Ευχαριστώ για τα βίντεο και τα vlog σου. Είμαι μια έξυπνη, εμφανίσιμη, ανεξάρτητη και ψυχοεκπαιδευόμενη γυναίκα. Όμως είμαι 50 χρόνων διαζευμένη μαμά. Λέω όμως, αφού έχω το στίγμα της κυπριακής κοινωνίας, δηλαδή απελπισμένη, χωρισμένη κλπ. Μάλιστα. Άρα και στην ελληνική κοινωνία θα το έχεις αυτό, ειδικά στην επαρχία. Εδώ και 5 χρόνια που χώρισα από 20ετή νεκρό γάμο, δεν έκανα κάποια ουσιαστική σχέση, κάποιες γνωριμίες μόνο, επειδή απέφευγα επιμελώς παίχτες, χωρίς όμως να γνωρίζω πολλά για τις σχέσεις εν έτη 2022 και την pop κουλτούρα. Pop κουλτούρα είπαμε ότι είναι το τι κυκλοφορεί ως αποδεκτό μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τις απόψεις των ανθρώπων, μέσα από τις διαφημίσεις, μέσα από τις ταινίες, τα βιβλία κλπ. Άκουσα τις δεκάδες μαρτυρίες γυναικών σε σένα. Δυστυχώς, δεν βλέπω να απασχολούν τους άνδρες ζητήματα βελτίωσής τους. Δεν είδα να σας ρωτάνε στην ίδια συχνότητα με τις γυναίκες. Δεν άκουσα να τους παρατά π.χ. ξαφνικά γυναίκα και να έχω στενοχωρηθεί. Στην ίδια συχνότητα όχι, αλλά και οι άνδρες που είναι στο κανάλι έχουν τέτοια ζητήματα και είναι ψυχοεκπαιδευόμενοι. Έπεσα, νομίζω, στην παγίδα ενός φαινομενικά αξιόλογου και ακίνδυνου συνομιλικού μου, επίσης διαζευμένου. Δεν κοίταζα για κόκκινες σημαίες. Άφησα τον εαυτό μου αυθόρμητο να το ζήσει, εξηγώντας του όμως μετά τον πρώτο μήνα ότι για μένα αυτό ήταν σχέση. Για να ξέρει ότι θα είμαι εκεί, θα επενδύσω για κάτι πιο όριμο και ουσιαστικό, όχι μια ξεπέτα. Στο που κόντεψα να κλείσουν οι 2 μήνες, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διαφωνία, τα είχαμε βρει νόμιζα σε όλα, και μετά από ένα όμορφο διήμερο μας μαζί, μου το τελείωσε με μήνυμα. Και έκοψε κάθε επαφή, λες και του σκότωσα τη μάνα. Σου έκανε εγκώστη και χωρισμό διαμέσου μηνυμάτων. Ακόμη βρίσκομαι σε σοκ. Στο μήνυμα άφησε να νοηθεί ότι δεν ήταν έτοιμος για σχέση, μια χαρά σχέση έκανε μαζί μου, και θυμήθηκε ότι πόνεσε από τις πρώην του και άλλα όριστα, ενώ στις 4 εβδομάδες δήλωνε ερωτευμένος. Μιλώντας με κάποιους φίλους, η δίμηνη σχέση προφανώς δίνει το τέλειο άλοθη σε κάποιους άντρες να κάνουν ίσως το test drive πριν προχωρήσουν στην επόμενη κοπέλα, πληγώνοντας την προηγούμενη. Είναι η δίμηνη σχέση γνωριμία το άλοθη των κρυμμένων παιχτών? Κοίταξε, οι άνδρες, το γράφω και στο βιβλίο μου Ανατομία μιας γυναίκας, οι άνδρες οι οποίοι είναι παίχτες και εθισμένοι στο σεξ, 1, 2, το πολύ 3 μήνες τους κρατάει το ερωτικό ενδιαφέρον μια νέα γνωριμία, μετά πέφτουν οι ορμόνες τους και πάνε στην επόμενη. Σημειώνω ότι είμαστε και 2 άτομα στα 50 τους χωρίς πολλές υποχρεώσεις. Στις 8 εβδομάδες ίσως περάσουν αρκετά που δεν πέρασαν σε άλλες του. Σημειώνω ότι 2 άτομα στα 50 τους χωρίς πολλές υποχρεώσεις. Στις 8 εβδομάδες ίσως περάσουν αρκετά που δεν πέρασαν σε άλλες τους σχέσεις στα αρχικά της στάδια του, αν ήταν για παράδειγμα στα 30 τους. Κατηγορήθηκα από στενούς μου φίλους που τόλμησα και επένδυσα συναισθηματικά σε 2 μήνες και που νόμιζα ότι ήταν σχέση, και άλλα που με έπνιξαν σε τύψεις. Είμαι πολύ old school τελικά. Τι είναι σχέση στο 2022? Ευχαριστώ. Αγαπημένοι μου, στο 2022 σχέση είναι ό,τι ήταν και το 2012 και το 2002 και το 1992 και το 1982. Όμως, τι είναι σχέση? Σχέση είναι 2 άνθρωποι οι οποίοι γουστάρουν ένας τον άλλο, οι οποίοι έχουν ερωτική επιθυμία ένας για τον άλλο, οι οποίοι νιώθουν ότι έχουν φάει μια φλασιά ο ένας για τον άλλο, δηλαδή έχουν ερωτευτεί, αποφασίζουν να είναι μαζί ερωτικά, σε μια μονογαμική κατάσταση. Του στυλ, είμαι ερωτευμένος μαζί σου, είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Θέλω να είμαστε μαζί, θέλω να είμαστε μαζί. Μου αρέσει να περνάμε χρόνο μαζί, μου αρέσει να περνάμε χρόνο μαζί. Ενώ και οι 2 να έχουν αυτή τη στάση. Θέλω να είμαι το κορίτσι σου, θέλω να είμαι το αγόρι σου. Θέλω να είμαι η σύντροφός σου, θέλω να είμαι ο σύντροφός σου. Δεν θέλω να μιλάω με κανέναν άλλον άνθρωπο, να φλερτάρω ή να έχω οποιαδήποτε ερωτική συνδεσιμότητα, μόνο μαζί σου. Δεν θέλω να φλερτάρω με κανέναν άλλον άνθρωπο ή να έχω οποιαδήποτε άλλη ερωτική συνδεσιμότητα, μόνο μαζί σου. Θέλουμε να είμαστε μαζί. Και έχουμε σχέση. Και οι άνθρωποι έχουν σχέση, μιλάνε για τη σχέση τους, από μόνοι τους. Δεν χρειάζεται στον πρώτο μήνα να του διευκρινίσεις εσύ ότι είναι σχέση που έχετε. Πρώτα απ' όλα, για να το θέλεις να το διευκρινίσεις ότι είναι σχέση που έχετε, σημαίνει ότι αυτός με τον τρόπο που λειτουργούσε άφηνε να εννοηθεί ότι είναι μια γνωριμία και δεν είναι σχέση. Σε μια σχέση που είναι αληθινή σχέση, που είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης και των δύο ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν και οι δύο ουσιαστικά να συνδεθούν και να δεσμευτούν, αναλαμβάνουν την ευθύνη του προχωρώ παρακάτω, που σε λέγει και άλλος. Ο άλλος δεν ήθελε να λάβει την ευθύνη του να προχωρήσει παρακάτω. Δύο άνθρωποι που αναλαμβάνουν την ευθύνη να προχωρήσουν παρακάτω, δηλαδή να δημιουργήσουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, με την όρεξή τους, το γουστάρουν πολύ, το θέλουν πάρα πολύ, χαίρονται πάρα πολύ το σημαίνει αυτό και είναι χαρούμενοι που υπάρχει αυτός ο νέος άνθρωπος στη ζωή τους και δεν νιώθουν καταπιεσμένοι ή σε αφιβολίες ή σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι σχέση. Αυτό που περιγράφεις εσύ ότι έκανε αυτός ο τύπος μαζί σου, προφανώς περνούσε καλά. Γι' αυτό πρέπει από την αρχή να επιμένουμε ότι δεν θέλω μία κατάσταση, θέλω σχέση. Δεν προχωρώ στο να είμαι μαζί σου, αν δεν φτάσουμε στο σημείο εκείνο που και οι δυο να είμαστε σίγουροι ότι όντως θέλουμε να κάνουμε σχέση γενικά και θέλουμε να κάνουμε σχέση ειδικά ο ένας με τον άλλο. Γιατί πολλοί από εμάς τρεπόμαστε. Ντρεπόμαστε να ρωτήσουμε τα αυτονόητα, ντρεπόμαστε να δηλώσουμε τα αυτονόητα και κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά προκειμένου να έχουμε κάποιες ψευδαισθήσεις και να φτιάχνουμε και στο μυαλό μας ιστορίες φανταστικές ότι αυτός ο οποίος γουστάρει τρελά να κάνει σεξ μαζί μας, αυτός ο οποίος γουστάρει τρελά να πάμε βόλτες, αυτός ο οποίος γουστάρει τρελά να το παίζουμε ζευγαράκι και να νιώθει ότι γεμίζουν τα συναισθηματικά του κενά, ότι όντως είναι με σοβαρότητα δίπλα μας και όντως θέλει ειδικά εμάς και όχι την εμπειρία μιας σχέσης. Γιατί πολλοί άνθρωποι που είναι θυσμένοι στο σεξ και θυσμένοι στις σχέσεις θέλουν πολύ να βιώσουν την εμπειρία σχέσης. Θέλουν να τους ερωτευτεί ο άλλος. Οπότε δεν το λένε ξεκάθαρα ότι ξέρεις εγώ τώρα κάνω μια δοκιμή. Ξέρεις εγώ τώρα βλέπω τι θα γίνει και βλέπουμε. Το αφήνουν να αιωρείται, να νομίζει ο άλλος ότι είναι σχέση που έχουν. Αν πει και ο άλλος κάτι για σχέση, να απαντήσει κάτι ουδέτερο που να μην είναι ούτε ναι ούτε όχι. Και μετά, άμα του φύγει η όρεξη, άμα χορτάσει από αυτό το πρόσωπο που το έχει ξεζουμίσει, θα πάει να ξεζουμίσει το επόμενο. Δεν είσαι old school, αν θέλεις να έχεις μία σχέση. Μία σχέση συνδεσιμότητας και μία σχέση υπεύθυνη. Και μια σχέση αυτό που θα λέγαμε σοβαρή ή ουσιαστική θα λέγαμε. Δεν είσαι παλιά σχολή. Είσαι ο εαυτός. Και να διεκδικείς να παίρνεις αυτά που πραγματικά εσύ ήθελες. Αν αυτό που πραγματικά εσύ ήθελες ήταν να περάσετε καλά για λίγο καιρό, να κάνετε σεξ για λίγο καιρό, γιατί δύο άνθρωποι που περνάνε καλά ή κάνουν σεξ για λίγο καιρό μόνο μπορούν να το κάνουν. Από ένα σημείο και μετά αρχίζουν και δημιουργούνται ζητήματα. Είτε από τη μια πλευρά, είτε από την άλλη, είτε και από τις δύο. Τι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας όταν λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε σεξ χωρίς συναίσθημα. Στην αρχή είναι χωρίς συναίσθημα και μετά αρχίζουν να αναφύονται συναισθήματα, είτε αρνητικά είτε θετικά. Αν και εσύ, οποιοδήποτε εσύ που ακούς αυτό το βίντεο, θέλεις απλώς να περάσεις για λίγο καλά ή να κάνεις για λίγο καιρό σεξ, πες το. Και κάνε το, δικαιούσε να το κάνεις. Αυτό που είναι κρίμα και άδικο είναι να βαφκαλιζόμαστε με ψευδαισθήσεις και να νομίζουμε ότι έχουμε σχέση, ενώ στην πραγματικότητα. Τα έχουμε χέσει. Αυτή είναι η γνώμη μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, στο 2022 είναι δύσκολο να γίνει μια σχέση. Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί μια σχέση. Γιατί ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους ανευθύνους, ψυχοσυναισθηματικά ανώριμους, ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι μπορεί να έχουν μόνο τα καλά της ζωής και να μην έχουν τα δύσκολα και τις ευθύνες της ζωής. Και έτσι δημιουργούν πολλά δύσκολα στους ανθρώπους με τους οποίους εμπλέκονται. είναι σαν και οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας θέλουν μόνο να φάνε τη σαντιγή από την τούρτα και να μην φάνε όλο το κομμάτι της τούρτας. Δηλαδή, να έχουν μια τούρτα που έχει μια πολύ ωραία σαντιγή από πάνω και θα πάρουν ένα κουτάλι να φάνε όλη τη σαντιγή από την τούρτα και ο άλλος να φάει ένα κομμάτι το οποίο να είναι χωρίς σαντιγή. Οι περισσότεροι άνθρωποι ανάμεσα στους οποίους ζούμε είναι εγωκεντρικοί, έχουν ναρκισσιστικά στυλ προσωπικότητας και είναι συναισθηματικά, ψυχικά και πνευματικά τεμπέληδες. Άρα κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν είναι εύκολο στις μέρες μας να έχουμε πραγματικές ουσιαστικές σχέσεις και αυτό το πρόβλημα δεν το έχουν μόνο οι κυρίες που είναι 45, 55, 65, 70 ετών ή δεν το έχει μόνο η κυρία που έχει προσπαθήσει μετά τη χειρία της να δημιουργήσει μια ουσιαστική σχέση, το έχουν και οι κοπέλες των 20 ετών και των 25 ετών και των 30 ετών και αγόρια σε αυτές τις ηλικίες του έχουν. Είναι καθολικό γεγονός. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της από ηθική, πνευματική και ψυχική τεμπελιά. Ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους εγωκεντρικούς και ουσιαστικά τεμπέληδες και προσπαθούμε να μας δώσουν κάτι που δεν μπορούν να μας το δώσουν. Ου καν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δεν έχεις τίποτα να πάρεις από κάποιον που δεν έχει. Αν ο άλλος δεν έχει σοβαρότητα, δεν μπορεί να σου δώσει σοβαρότητα. Αν δεν έχει αγάπη, δεν μπορεί να σου δώσει αγάπη. Αν δεν έχει υπευθυνότητα, δεν μπορεί να σου δώσει υπευθυνότητα. Γιατί μια πραγματική σχέση έχει μέσα και την υπευθυνότητα. Αναλαμβάνω την ευθύνη του να είμαι παρούσα, να είμαι παρούν στη σχέση συνδεσιμότητας και αγάπης που έχω με εκείνον τον άνθρωπο, ώστε να υπάρχει ένας ασφαλής δεσμός, ο οποίος πραγματικά να ικανοποιεί την ανάγκη της συνδεσιμότητας στον άλλο άνθρωπο και της συντροφικότητας και να μην του δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από την ασάφεια, από το είμαι και δεν είμαι, έρχομαι και φεύγω, τα σκοτσέζε καντούς και όλες αυτές τις σύγχρονες μαλακίες που βιώνουμε στις ερωτικές σχέσεις. Είναι δύσκολο να έχεις μια ερωτική σχέση στις μέρες μας, μακάρι να ήταν εύκολο, μακάρι να ψυχοεκπαιδευόντουσαν όλοι, μακάρι να ψυχοθεραπευόντουσαν όλοι, μακάρι να είχαν αυτογνωσία όλοι, όμως δυστυχώς this is not the case. Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Δυστυχώς. Θα μου πείτε παλιότερα είχε περισσότερους ψυχοεκπαιδευμένους. Δεν ξέρω. Είχε περισσότερους ανθρώπους όμως οι οποίοι είχαν αρχές και αξίες και προσπαθούσαν να είναι καλοί άνθρωποι. Ενώ στις μέρες μας έχουμε οι περισσότεροι άνθρωποι, έχουν ή έχουμε βάλει την ύλη πάνω από το πνεύμα και επιλέγουμε ή επιλέγουν τον εύκολο δρόμο της κακίας και όχι τον δύσκολο δρόμο της αρετής. Αυτά από εμένα. Μακάρι να γινόντουσαν πιο εύκολα σχέσεις στις μέρες μας και όχι παρουλίων σχέσεις ή ελεύθερες σχέσεις ή καταστάσεις, situationships. Μακάρι. Αλλά αυτή είναι η συνθήκη, άρα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Να λέω, όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, το πρόβλημα δεν είναι τόσο η έλλειψη επικοινωνίας και συνδεσιμότητας. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά και να συνδεθούμε ουσιαστικά με ανθρώπους που είναι είτε αληθινοί μας φίλοι είτε συγγενείς με τους οποίους έχουμε υγιή σχέση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα του ερωτισμού και της σεξουαλικότητας. Είμαστε νέοι άνθρωποι, έχουμε ορμόνες, έχουμε ορμές, έχουμε σεξουαλικές ερωτικές ανάγκες και δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο να τις καλύψουμε μέσα από μια σχέση, γιατί δεν γίνονται στις μέρες μας υγιείς σχέσεις εύκολα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που ο καθένας να το επιλύσει με τον εαυτό του. Είναι θέμα όντως. Και σεξουαλικές ανάγκες και επιθυμίες έχουν οι άνθρωποι όλων των φύλων, όλων των ερωτικών προσανατολισμών και όλων των ηλικιών. Δεν είναι προνόμιο μόνο των ανδρών οι σεξουαλικές επιθυμίες, ούτε προνόμιο μόνο των ανθρώπων που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία. Την αγάπη μου και καλή δύναμη. Εγώ δεν τα βάζω κάτω. Σας έχω πει ότι έχω ανοίξει τις εφαρμογές γνωριμιών. Πρέπει να έχει 6 μήνες τώρα. Έχω μάθει πολλά. Δεν έχω συναντήσει ακόμη άνθρωπο να είναι κατάλληλος για σχέση με τον τρόπο που το θέλω εγώ και το επιθυμώ. Αλλά δεν τα βάζω κάτω. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να έχω μια υγιή σχέση, όχι μόνο εγώ, όλοι οι άνθρωποι, και επενδύω και στη σχέση μου με τον εαυτό μου και στη σχέση μου με σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου. Δεν βάζω όλα μου τα αυγά σε ένα καλάθι και δεν στοχεύω μόνο στη δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης για να είμαι καλά. Και γι' αυτό πολύ συχνά βγαίνω και από τις εφαρμογές γνωριμιών, απενεργοποιώ το προφίλ μου και ησυχία. Και οτιδήποτε έρθει το εξετάζουμε, αλλά ευτυχώς σε μια μεγαλύτερη ηλικία και μετά που έχουμε κάνει πολλά λάθη και έχουμε πάθει και έχουμε μάθει πολλά, γινόμαστε πιο επιλεκτικοί. Και βάσει το εύχομαι να γίνουμε πιο επιλεκτικοί και εύχομαι να συναντήσουμε στον δρόμο μας ανθρώπους που είναι εξίσου επιλεκτικοί, εξίσου πνευματικά μαχωμένοι και ψυχοεκπαιδευόμενοι, ώστε να μπορέσουμε να βιώσουμε και μια υγιή εμπειρία σχέσης. Γιατί όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν καταφέρει. Και εδώ λέω η Παρασκευή Τσιβελέκη, την οποία την έχω γνωρίσει και προσωπικά, να μας γράψει λίγο ξανά την ιστορία της, να νιώσουμε έτσι λίγη ελπίδα. Φιλιά, σας αγαπώ. Σε σχόλιο να την γράψει.